Επί του πιαστηρίου, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Διαμάχη των πολιτικών κομμάτων για το ποιος φταίει για όλη αυτή την κατάσταση. Εσείς πώς την ακούτε αυτή την αντιπαράθεση, κύριε Χάρο? Ακούστε, όταν. Γιατί είσαστε μέσα στην αγορά, αλλά φαντάζομαι ότι είσαστε και πολίτες, παρακολουθείτε. Αυτή η αντιπαράθεση δεν ενδιαφέρει κανέναν, ούτε νοικοκύρη, ούτε επιχειρηματία, ούτε κανέναν. Αυτή η αντιπαράθεση μπορούσε να αποφευθεί και να μπορούν να βρουν μια συμφωνία να μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματα της κοινωνίας και των επιχειρηματιών. Γιατί αν δεν αγωνιστούν σε αυτό το τομέα επάνω, δυστυχώς ούτε η αγορά θα δουλέψει, ούτε η οικονομία θα πάει μπροστά και τα νοικοκυριά θα δεινοπαθήσουν. Όλοι το γνωρίζουν ότι έρχονται και χειρότερες μέρες. Δεν είναι μια περίοδος που πέρασε έτσι εύκολα ή ήταν, ξέρω εγώ, 6 μήνες, ένα χρόνο, 2 χρόνια. Τώρα είναι 8 χρόνια αυτή η κρίση. Δηλαδή, σας είπα και προηγουμένως, δηλαδή, και αυτοί που αντέξανε μέχρι τώρα κινδυνεύουν να κλείσουν και αρχίζουν να κλείνουν αυτές οι υγιείς επιχειρήσεις. Δηλαδή. Και πάλι είπε η κυρία Καφαντάρη ότι έπεσε η ανεργία κτλ. Αυτή η ανεργία, κυρία Καφαντάρη, που είναι εντάξει τον. 6 μηνών, 8 μηνών κλπ. Δεν λέω, καλή είναι και ό,τι χρήματα να παίρνει ο καθένας, καλά είναι, στην αγορά γυρίζουν αυτά και δεν είναι άσχημα. Αλλά με δουλειά μόνιμη και με καλό μεροκάματο που λέμε, γιατί ακούστε να σας πω, όλοι εμείς οι επιχειρηματίες θέλουμε ο υπάλληλος να πληρώνεται καλά. Γιατί αν δεν πληρώνεται καλά ο υπάλληλος, ποιος θα τα αγοράζει αυτά που εγώ τα πουλάω, κάποιος άλλος τα παράγει. Ποιος θα τα αγοράσει όταν δεν έχει ένα καλό μισθό, ένα καλό μεροκάματο. Δηλαδή δεν σώνομαστε με 300 ευρώ και με 400 εξάμηνα και οχτάμηνα. Εκεί έχει πέσει τώρα δηλαδή η ανεργία και λέτε στα χαρτιά σας εσείς ότι είναι πεσμένη η ανεργία. Λοιπόν, δεν σώνομαστε έτσι. Κάτι άλλο πρέπει να βρείτε και νομίζω αν συνοηθείτε όλοι μαζί μπορείτε να το βρείτε αυτό και ας αφήσετε το Σόμπλεϊ και τη Μέρκελ και το Διεθνές Ευρωπαϊκό Ταμείο. Αυτοί κάναν τα λάθη τους σε αυτές τις συνταγές που φέραν εσείς οι ίδιοι το λέτε ότι δεν αποδώσανε και ας κοιτάξουμε εμείς τι θα κάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Σας έκανα μια ακτινογραφία στην αγορά να δείτε σε τι κατάσταση. Πω για την ανεργία. Το τονίζω. Δεν πανηγυρίζουμε. Αλλά το ότι έπεσε από το 28 στο 22,5, 23% είναι κάτι. Ότι επανήλθε μερική απασχόληση και αποκλειστική απασχόληση 50-50 εκεί που ήταν, και αυτό είναι δήλωση του Υπουργείου Εργασίας πριν από ένα μήνα περίπου, εκεί που η μερική απασχόληση ήταν πολύ περισσότερο από τη σταθερή εργασία. Αλλά από την άλλη μεριά όμως οφείλουμε να πούμε ότι γίνεται μια προσπάθεια για την πάταξη της μαύρης εργασίας και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και έχουμε απτά στοιχεία έτσι και από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας που και επιχειρήσεις έβαλε να πληρώσουν και φτάσαμε και τράπεζα μεγάλη να πληρώσει γιατί δεν τηρούσε την νομοθεσία την εργατική σε σχέση με υπερορίες και διάφορα τέτοια. Δηλαδή είναι η πολιτική να υπάρξει ανάπτυξη θέσης εργασίας αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και η μαύρη εργασία που λέμε όλοι μας και στον τομέα αυτό η ανασφάλιστη δηλαδή εργασία στον τομέα αυτό έχει δείγματα γραφής να δώσει αυτή η κυβέρνηση, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό που λέτε είναι μια ακδεγωμένη, να σας βοηθήσω. Δεν είναι αλήθεια. Να σας βοηθήσω και αν θέλετε. Είναι αλήθεια. Όσο είναι πάρα πολύ μεγάλοι οι φόροι όλοι, να ξέρετε ότι θα υπάρχει μαύρη εργασία. Δεν θα μπορέσετε αυτό να το χτυπήσετε. Μα σας είπα ότι έχουν γίνει ήδη βήματα σε αυτόν τον τομέα. Έτσι, δεν θα και δεν πρέπει να τα χτυπήσετε. Ξεχνάμε και δεν πρέπει, επειδή μιλήσαμε πριν και για εισφορές και για συντάξεις, να ξέρουμε ότι η εργασία έχει ασφαλιστικές εισφορές. Που σημαίνει ότι έρχονται και στα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι. Το θέμα βέβαια είναι εγώ ότι αν μείνουμε... να είναι μεγάλη μισθή, να είναι έτσι, πολλά αυτό, τα αυτό όμως, με συγχωρείτε, ναι. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας. Έτσι, και η μόνιμη εργασία σταθερή είναι ο στόχος μας. Αλλά μέσα σε 2 χρόνια που πήραμε μία χώρα η οποία ήταν εκεί που ήταν, με την ανεργία στο σημείο που ήταν, με αυτή την καταστροφή την κοινωνική, εγώ το πιστεύω αυτό που λέω και προσπαθούμε να τη στήσουμε στα πόδια της σε όλους τους τομείς, δεν μπορεί μέσα σε 2 χρόνια όλα αυτά τα ζητήματα να λυθούν. Σαφώς ο στόχος είναι η σταθερή και η μόνιμη εργασία. Και έχουν γίνει και στα 8 μήνα που είπατε. Και δεν γίνεται το πρόβλημα. Λύνεται με επενδύσεις. Δουλειές. Και αυτό σημαίνει. Μέχρι το 10 ναι. Δεν υπήρχε
τετράωρα. Δεν τα γνωρίζω εμείς καθόλου στην υπήρχε αγορά. Υπήρχε ελάχιστα. Δεν είχε στην έξαρση μετά, που είχε. Μετά, ναι. Μετά, νομίζω ο κύριος Σαμαράς το παρέλαβε στο 37 και το πήγε στο 57. Δεν θε... Εγώ δεν θέλω πάντως, να κάνω την αντιπολίτευση εδώ. Ανέβηκε πάνω από 50%. Τώρα ήρθαμε στο ίσο. Τη αγορά σα κάνω μια ακτινογραφία για να δείτε να σα ευχαριστήσω και εσά. Όχι ότι δεν τα ξέρετε, δεν τα γνωρίζετε, αλλά εγώ γυρίζω 18 ώρες την ημέρα στην αγορά. Εσεί μπορεί να γυρίζετε 3 λόγω ότι έχετε. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό και έχω και επαφή και εγώ με τον κόσμο και καταλαβαίνω ότι υπάρχει ζήτημα στην αγορά. Αλλά το ένα και το κύριο. Ο σκοπός είναι να περάσει το μήνυμα από εμάς. Το ένα και το κύριο είναι ότι πρέπει με τα θέματα της αξιολόγησης, με τη ρύθμιση, με τη είσοδο στις αγορές, την ένταξη στο QE και όλα αυτά να ολοκληρωθούν γιατί θα δημιουργήσουν. Κοιτάξτε, αν το επιθυμείτε, κύριε Καραγκούνη μου, δεν θα γίνει. Δυστυχώς αν όμως η αντιπολίτευση και δι' εσείς κρατάγατε μία στάση τέτοια, γιατί πριν τοποθετηθήκατε απέναντι στην κυβέρνηση. Κουβέντα δεν είπατε για τους δανειστές. Κουβέντα δεν είπατε για τον κύριο Σόιμπλε. Έχουμε πει για τους δανειστές, έχουμε πει και έχουμε κάνει για και όλα, για όλα φταίει αυτή το η κυβέρνηση. Το θέμα είναι τι έχετε κάνει εσείς επιτέλους. Είναι το ζήτημα. Ξέρετε κάτι, λοιπόν, σας ακούμε, μιλάτε, λέτε, το λέτε και δεν το λέω σε εσάς προσωπικά. Το λέμε συνολικά στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείτε να πείτε ξεκάθαρα στον κόσμο τι γιατί έχει βαρεθεί πραγματικά, σας ακούει. Πέρα από το να θα φέρετε μνημόνια και να φέρετε μέτρα και να φέρετε περικοπές και να φέρετε λιτότητα, δεν έχετε κάνει κάτι άλλο. Εσείς που κόψατε 12 φορές τις συντάξεις. Ακούστε λίγο. Που μειώσατε το ΑΕΠ 25%. Έρχεστε και λέτε ότι τα είμαστε δύο αυτά χρόνια. Είμαστε στον Ιούλιο του 2017, κυρία Καφαντάρη. Αλλά... έχουν περάσει 2,5 χρόνια. Ναι. Σας ρωτώ. Να κάνετε μεταξύ σας διάλογο γιατί δεν ένα πάνω στον άλλον, γιατί δεν ακούγεται κανένα. Σας ρωτώ, έχετε κάποιο άλλο σχέδιο να παρουσιάσετε τον Νικολαό? Δηλαδή, Φερρυππίν, ξέρετε πότε θα μειωθεί κανένα φορολογικό συντελεστή? Μα δεν ψηφίσατε τη μείωση των φορολογικών συντελεστών από το 29 στο 26 που ήταν στο νομοσχέδιο. Δεν ψηφίσατε τη μείωση φορολογικού συντελεστή από το 22 στο 20 για τα φυσικά πρόσωπα. Δεν τα ψηφίσατε. Και έρχεστε εσείς τώρα στα αντίμετρα. Βεβαίως. Άρα και έρχεστε τώρα και λέτε για τους φορολογικούς συντελεστές. Πάντως, να πω, κύριε Μπουζάνη, για να μην μονοπολίσω τη συζήτηση, το καταλαβαίνω. Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Είναι κρίσιμες για τη χώρα μας. Θέλει νυφαλιότητα πρώτα απ' όλα. Θέλει συσπήρωση πάνω σε εθνικά θέματα, γιατί το θέμα της ρύθμισης του χρέους είναι εθνική υπόθεση για όλους. Και θέλει πραγματικά χαμηλούς τόνους και διάθεση διαπραγμάτευσης. Έτσι. Αυτό είναι το κυρίαρχο για να μπορέσουν. Θα ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση, το επαναλαμβάνω, αν όλο αυτό το χρονικό διάστημα στην πορεία της διαπραγμάτευσης η αντιπολίτευση είχε μία στάση διαφορετική. Γιατί τόση ώρα για τον κύριο Σόιμπλε και για τους δανειστές δεν ακούσαμε κάτι. Υπεύθυνο είναι να μαλώνετε τον κύριο Μοσχοβησή και τους επιτρέπτες της διάφορους Ευρωπαίους. Αυτά που έχουμε να πούμε τα λέμε. Τα λέμε και στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εσείς θα μας πείτε τι θα κάνετε, κύριε Καφαντάρη. Αφήστε την αντιπολίτευση. Εσείς θα μας πείτε τι θα κάνετε. Τι έχετε να παρουσιάσετε στον κόσμο? Τι διαπραγματεύεστε? Μόνο μνημόνια διαπραγματεύεστε. Τώρα ποιος μιλάει για μνημόνια? Δεν διαπραγματεύεστε τίποτα. Το 2015 υπήρξε μια δύσκολη συμφωνία. Από εκεί και πέρα, αν το θέλετε μνημόνιο, δεν είναι. Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι έχει φτάσει σε ένα διέξοδο. Έχετε ασκήσει την κριτική σας. Την έχει καταλάβει την κριτική. Μπορεί να σας δίνει δίκιο στον κόσμο ή όχι. Έχουμε όμως μια κεντρική πολιτική πια αυτή τη στιγμή ξανά από τον Πρωθυπουργό. Ότι καλή στην ουσία σε εθνική συνεννόηση, λέει ότι το ζήτημα του χρέους είναι εθνικό, χρειάζονται συγκλήσεις. Σε αυτή την πρόταση θα απαντήσετε. Κύριε Μπουζάνη, εμείς έχουμε καταθέσει πρόταση. Εδώ και ένα χρόνο, σας την είπα πριν και σας είπα ποια είναι αυτή η πρόταση. Και η επιμήκυνση και τα κείμενα να γίνουν σταθερά και χαμηλά. Το έχουμε πριν από ένα χρόνο. Μπορεί ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση να έρθει στη δική μας πρόταση να τη στηρίξουμε? Τι λέμε? Αυτό το οποίο πάει να συμφωνήσει αυτή η κυβέρνηση, καταρχήν δεν έχει συμφωνήσει τίποτα. Δεν υπάρχει, έχουμε πάρει δύο μνημόνια, το παραλαμβάνω, και δεν πήραμε. Πού είναι τίποτα το δεύτερο, ποια είναι τα μνημόνια, και δεν κύριε έχουμε πάρει Καραγκούνη τίποτα για το χρέος. Εμείς το 2015 είχαμε μια πρόταση, συμφωνία μνημόνιο. Σε αυτή την πρόταση. Εμείς έχουμε καταθέσει πρόταση και εμείς την υποστηρίζουμε αυτή την πρόταση. Και τη λέμε όπου πηγαίνουμε. Και στον κύριο Σόιμπλε τη λέμε, και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τη λέμε, και στο Ευρωκοινοβούλιο τη λέμε. Εγώ ρωτώ, αυτή η κυβέρνηση μπορεί να μας πει ποια είναι η πρότασή της για το χρέος? Εγώ δεν την έχω ακούσει. Έχετε ακούσει εσείς κάτι? Τι κάνατε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα? Περιμένετε λίγο. Ποια είναι η πρόταση της κυβέρνησης για το χρέος? Να μας πει ότι εγώ επιθυμώ χαμηλότερα επιτόκια,
να πάνε πιο πέρα τα επιτόκια, να υπάρχει σταθερότητα, κάτι. Ποιο είναι το σχέδιο, εγώ δεν έχω καταλάβει. Τι λέμε για το, για το χρέος αυτή τη στιγμή, τι διεκδικούμε. Διότι μέχρι τώρα λέγανε ότι θα πάρουν μια συμφωνία πακέτο για το χρέος, δεν ξέραμε ποια είναι αυτή, και αυτή ως διαμαχία χάθηκε. Όπως χάθηκε η ποσοτική χαλάρωση. Και τι έχουμε, δηλαδή θα φτάσουμε τον Οκτώβριο στις γερμανικές εκλογές, εμείς λέγαμε κλείστε νωρίτερα την αξιολόγηση, να παλέψουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Γιατί αν μπούμε σε προεκλογική περίοδο, θα παγώσουν όλα. Τι είχαμε πει τότε η κυβέρνηση, όχι, ας πάμε πιο πίσω. Δεν κάναμε καμία διαπραγμάτευση. Γιατί άμα κάναμε διαπραγμάτευση, δεν θα είχαμε αυτά τα μέτρα που μας ήρθαν. Τελικά πήγε πίσω η διαπραγμάτευση, πήγε πίσω ο χρόνος, μπήκαμε όντως σε προεκλογική περίοδο και ρωτώ, τι έχουμε στο τραπέζι. Τι έχουμε αλήθεια στο τραπέζι. Πάντως... Φαίνεται έχετε συνηθίσει στο να είστε όλα με τη δική σας διακυβέρνηση και δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει διαπραγμάτευση. Μια τέτοια πάντως πολιτική. Υπάρχει σήμερα μια δήλωση Μοσχοβησή που λέει το να αποφασίζουμε πίσω από κλειστές πόρτες για τη μοίρα της Ελλάδας χωρίς καμιά δημοκρατική λογοδοσία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ωραία, πολύ θετικό. Και είναι... Πολύ θετικό. Ναι. Πολύ θετικό, ωραία. Ναι. Ωραία, παρακάτω. Δηλαδή, παρακάτω, κύριε Κουτσάκη. Δηλαδή, η εντύπωση ότι. Παρακάτω. Όταν είσαι κυβέρνηση, διαπραγματεύεσαι και κάνεις πολιτική, κύριε Κουτσάκη. Και εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή πέρασε τόσος καιρός, πέρασαν τόσα χρόνια και κάτι θετικό για την οικονομία δεν έχουμε δει. Κάτι θετικό. Έπρεπε αυτό το χρέος να είχε συζητηθεί από το 2015. Βεβαίως και καθυστέρησαν. Από το 2012 ήταν η συμφωνία που είχαμε κάνει. Πήγαμε στο 2015. Πέσαμε σε πολιτικές εξελίξεις με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε η κατάσταση προς τα πίσω. Χρεωθήκαμε το τρίτο μνημόνιο. Δεν θέλει να το δεχτεί το τέταρτο μνημόνιο. Ας το πει στον κόσμο ότι είναι να περικόπτει τη συντάξη 30% και να πα το αφορολόγητο στα 5.600. Αυτό τι είναι δηλαδή. Δεν είναι μνημόνιο. Τι είναι, κύριε Καφαντάρη. Είναι μεσοπρόθεσμο. Δεν μου λέτε. Δεν είναι μεσοπρόθεσμο. Υπάρχει μια συμφωνία πρώτη φορά με αντίμετρα. Λοιπόν, ποια αντίμετρα τώρα λέτε στον κόσμο για αντίμετρα. Γιατί ενώ πρέπει να πιάσουμε 10 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα. Δεν κατάλαβα. Πώς θα πιάσουν αυτά τα έσοδα. Ακούστε, κυρία Καφαντάρη, ακούστε, τα έσοδα τα πιάνετε μόνο με υπερφορολόγηση. Με τίποτε άλλο. Αφού μειώνουμε την φορολογία και δεν την ψηφίσατε. 56%. Γιατί, να σας τα πει ο κύριος Χάρος, γιατί δεν έχουν οι πολίτες να πάνε να πληρώσουν τις φορές τους ασφαλιστικές, διότι δεν αντέχουν να τις πληρώσουν. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, όπως είναι οι αγρότες, κάθε μήνα δεν αντέχουν. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχεις μια πολιτική που δεν οδηγεί πουθενά και δεν είναι αναπτυξιακή. Και το χρέος πάντα στηρίζεται και συνδυάζεται με την ανάπτυξη. Διότι όσο μεγαλεύει το ΕΠ, τόσο πέφτει το χρέος. Και τόσο οι προβλέψεις είναι θετικές από τους δανειστές για να έχουμε καλύτερη ρύθμιση του χρέους. 3,5% προβλέπαν τη δική μας ανάπτυξη μέχρι το 2022 και 2% για τα επόμενα μέχρι το 2060, να φτάσουμε στο 60%. Και εσάς ξέρετε τι σας προβλέπουν. 1,5% μέχρι το 2022 και 1% μέχρι το 2060. Οπότε, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ότι ήδη. Προσέξτε, αυτό και από μόνο για το καταλάβει και ο κόσμος, αυτοί οι δύο διαφορετικοί αριθμοί τι σημαίνει, ότι το χρέος αν ρυθμιστεί. Θα είναι πολύ επαχθές για τον ελληνικό λαό. Ναι. Θα είναι πολύ άσχημο γιατί οι προβλέψεις δεν είναι θετικές για την οικονομία όπως ήταν το 2014. Αλλά κάνετε μια ανάλυση είναι πάρα πολύ αρνητικές. Κάνετε μια ανάλυση για το χρέος, ενώ εγώ σας ρώτησα πώς θα απαντήσετε. Σας είπα και το προηγούμενο. Άρα, στην πρόταση του Πρωθυπουργού για συνένεση λέτε όχι. Έτσι. Δεν είναι θέμα να πούμε όχι, να μην πούμε. Για τους λόγους εγώ που λέμε το εξής, κύριε Κουτζάνη. Για τους λόγους που εξηγήσατε. Να πούμε κάτι. Μα το έθεσε το ερώτημα. Είπε καθαρά ανάγκη εθνικών συγκλήσεων. Και εσείς του λέτε ότι. Προσέξτε, όχι. Μπορεί. Μα κύριε Κουτζάνη, δεν ξέρουμε ποια είναι η πρόταση της κυβέρνησης για το χρέος. Μπορείτε να μας την πείτε μετά από 2,5 χρόνια, αν έχετε δημοσιογραφικές πληροφορίες, ποια είναι. Γιατί εγώ δεν την ξέρω. Αν δεν μας τα πει και η κυρία. Γιατί από το κούρεμα του χρέους που έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση που κούρεμα του χρέους, φτάσαμε τώρα. Και, και τα ασφαλιστικά ταμεία που χάσανε. Μειώθηκε το χρέος. Πώς μειώθηκε. Βεβαίως και μειώθηκε. 126 ήταν το 2010, 180 είναι σήμερα. Πώς μειώθηκε, κύριε Καρακούλη. Προβλέψεις λένε ότι είναι 50 εκατομμύρια ευρώ. Και θα πάει 270%. Προβλέψεις για το 2022, θυμάστε. Αφήστε μου όμως να πάω λίγο στο κύριο Σιγκά. Όχι. Το μόνο κούρεμα του χρέους που έχει γίνει και το μεγαλύτερο στη διεθνή ιστορία ήταν τον Οκτώβριο του 2011. Από τότε δεν έχει μειωθεί καθόλου το χρέος. Μιλάτε για το PSI. Το μοναδικό κούρεμα. Για το PSI. Υπάρχουν όμως και κάποια στοιχεία τα οποία συνήθως δεν υπάρχουν. Για τα διδάγματα, αρχίσαμε μετά να τσακωνόμαστε και να κάνουμε αλλιώς δεν σας παίρνω πολύ χρόνο. Όχι, ο Πρωθυπουργός το είπε. Ο Πρωθυπουργός το είπε. Εγώ ρωτώ. Λέω θα υπάρξει απάντηση από τη Νέα Δημοκρατία. Ποιο είναι το πλαίσιο, μπορείτε να μου πείτε.
Ποιο είναι, τι, ποια είναι η πρόταση να την ακούσουμε. Άρα αυτή είναι η απάντηση. Δεν ακούσει μέχρι τώρα την πρόταση. Η κοινωνία και η επιχειρηματικότητα θα ήθελε μια συνένεση στο κομμάτι. Σοβαρή όμως. Βεβαίως και είναι πάλι συνένεση. Εμείς το κάναμε πράξη, κύριε Χάρο. Το 2015 ψηφίσαμε και είπαμε, ελάτε να συνεννοηθούμε. Πόσες εκκλήσεις είχαμε κάνει. Ψηφίσατε. Όχι. Αυτό δεν το πιστεύω. Η κυβέρνηση είπε δικό μου το πρόγραμμα, δική μου ιδιοκτησία. Εγώ δεν θέλω να κάνω μεταρρυθμίσεις. Εγώ θα βάλω φορολογία στον κόσμο. Την ιδιοκτησία ποτέ δεν την ανέλαβε. Θα βάλω, θα ανεβάσω τις εξωτερικές φορές. Δεν έχει αναλάβει ιδιοκτησία. Θυμάστε τι είχαμε πει τον Αύγουστο του 2015. Ελάτε να συνεννοηθούμε σε μια συνταγή. Όλα τα κόμματα. Και η κυβέρνηση τι είπε, πάω σε εκλογές και θα έχω εγώ τη δική μου διευθυνσία του προγράμματος και θα προσπαθήσω να διαπραγματευτώ. Καλά, εντάξει, είπε λοιπόν, πολλά πράγματα και δεν τα έκανε. Τώρα τα ξέρει και ο κόσμος. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω, κύριε Τσίκα, επειδή εσείς... Αλλά επειδή τσακώνεστε τώρα και διαφωνείτε για τα μέτρα και τα αντιμέτρα, εγώ να σας πω ότι θα πω πως θα αγοράσω. Υπάρχει τελείως διαφορετική αντίληψη για την οικονομία. Τα αντίμετρα είναι μέτρα. Δηλαδή για να πάρω το αντίμετρο εγώ, πρέπει να εφαρμόσω τα μέτρα. Είναι σαν να έχετε μαζέψει το κουμπαρά σας. Επειδή υπάρχει μία παρανόηση. Μέτρα και αντίμετρα θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα. Και με συγχωρείτε. Μια στιγμή, επιτρέψτε μου, πρέπει να πάω στον κύριο Τσίκα. Η επιδότηση ενοικίου, μικρό πράγμα είναι, κύριε Χάρο. Για κάποιον, 1.000-1.200 ευρώ το χρόνο. Μην τα υποτιμάμε, αλλά όλα θα γίνουν συγχρόνως. Μέτρα και αντίμετρα. Αυτό ψήφισε η Ελληνική Βουλή. Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά για να μην σας διακόψω και δεν έχω περισσότερο χρόνο, θα πάω τώρα σε διάλειμμα και θα ξεκινήσουμε μετά από εσάς.